Πάμε να τα συζητήσουμε εκτενέστερα και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν και περισσότερες γνώσεις από εμάς, προφανώς, με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη γραμμή. Γεια σας, κύριε Ντάλη, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, τι κάνετε εσείς? Με άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την ανάλυση του συνεργάτη σας. Ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ναι. Μια άλλη πτυχή του προεκλογικού αγώνα. Ναι. Ναι, πώς το βλέπετε εσείς, γιατί ξέρετε τι, και εμείς στην Ευρώπη νομίζω ότι κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου. Δεν γνωρίζουμε την αμερικανική κοινωνία, δεν γνωρίζουμε πώς ψηφίζουν χωριά, πόλεις στον Νότο, στις μεσοδυτικές πολιτείες. Δεν είναι, επί παραδείγματι, τώρα τι να πω, η Νεβάδα, δεν είναι Νέα Υόρκη. Άλλο τρόπο σκέψης έχουν εκεί. Δεν είναι το σύστημα όπως είναι στην Ελλάδα πανεθνικό, πόσους σταυρούς θα πάρεις, θα βγάλεις πρόεδρο, είναι εκλεκτορικό. Τι άποψη έχετε εσείς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστά τα λέτε. Πρέπει κάθε φορά να προσπαθούμε να βλέπουμε αυτές τις διαδικασίες με τα μάτια εκείνων των εκλογέων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μάτια των Αμερικανών πολιτών, στη Γερμανία για παράδειγμα με τα μάτια των Γερμανών πολιτών, βλέπουμε την άνω της άκρας δεξιάς, θα δοκιμαστεί η κυβέρνηση Σόλτς 22 Σεπτεμβρίου σε ένα άλλο κρατήδιο. Επομένως πρέπει να κάνουμε μια άσκηση δύσκολη, την οποία πολλές φορές δεν καταφέρουμε να φέρουμε σε πέρας. Βεβαίως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή τη στιγμή συνομιλούμε δύο Ευρωπαίοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα από μια χώρα που έχει ιδιαίτερα προβλήματα στην περιοχή της λόγω γεωγραφίας και ιδιαιτεροτήτων. Επομένως, δεν μπορούμε να κρύψουμε την άποψή μας για αυτό που θα θέλαμε να είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Καλέτσκι. Οπότε, αναγκαστικά θα πάμε εκεί, το τι συμφέρει την Ευρώπη, τη Δύση, την Ελλάδα, κατά την άποψή μου. Θεωρώ ότι η Κάμαλα Χάρις εκφράζει την εξωστρέφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την άποψή μου, την καλή εικόνα της Αμερικής. Κατέθεσε πρόσφατα και στο debate ένα αισιόδοξο αφήγημα, θα έλεγα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν το εξειδικεύσουμε περισσότερο για να το φέρουμε πιο κοντά στα δικά μας, τα ευρωπαϊκά και γενικότερα δυτικά συμφέροντα, η παρουσία της στο Λευκό Οίκο, έχω την άποψη ότι θα είναι χρήσιμη όχι μόνο για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για τη Δύση γενικότερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα. Προφανώς δεν θα εγκαταλείψει την Ουκρανία όπως απαιτεί ο Ντόναλντ Τραμπ και βεβαίως δεν θα πάψει να σκέφτεται με ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και δεν θα αποσύρει το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο κεφάλαιο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια. Επομένως, η παρουσία της θα εξασφαλίσει στη Δύση τη συνοχή που έχουμε ανάγκη, κύριε Καλέτσκι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εξασφαλίζουν αυτή την συνοχή μέσα μόνο από την ενίσχυση των συμμαχιών της μέσα στη Δύση. Επομένως, εκείνο είναι το μεγάλο στοίχημα. Και νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ευρωπαϊκά συμφέροντα, κατ' επέκταση και στα ελληνικά συμφέροντα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι η παρουσία της Κάμαλα Χάρις στο Λευκό Οίκο. Αντιλαμβάνομαι ότι το βράδυ εκείνο της 5ης του Νοέμβρη, της 3ης, 5 Νοεμβρίου, όταν καρφωθούμε ή εμείς οι δημοσιογράφοι όταν ασχοληθούμε, γιατί οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θα ασχοληθούν με εκείνη την ημέρα, αλλά γενικότερα ο κόσμος που θα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, γιατί από την ανάλυση που μου κάνατε μόλις τώρα διακυβεύονται πάρα πολλά από το αν θα είναι η Χάρις ή αν θα είναι ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Βεβαίως, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Έχουμε μία άποψη, αυτή που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι κλεισμένες στο καβούκι τους και πρέπει να δουν τα αμερικανικά συμφέροντα μέσα από μία εσωστρέφεια. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτή η υπερδύναμη, γιατί εκφράστηκαν μέσα από μία διαρκή εξωστρέφεια και συμμετοχή στα παγκόσμια δρόμενα μέσα από αυτό το που λέμε δυτικές δημοκρατίες και δυτική συμμαχία. Επομένως, η άποψή του έρχεται να ανατρέψει όλα αυτά τα κεκτημένα που είναι ο κόσμος μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την κατάρρευση του ψυχρού πολέμου και του διπολισμού.
σε αυτόν τον πολυπολικό και πολύ σύνθετο και δύσκολο κόσμο, ο Ντόναλντ Τραμπ με τις απλοϊκές εξηγήσεις που δίνει και με τις δηλώσεις του τύπου ότι με τον Κινέζο πρόεδρο τα πήγαινε μια χαρά μέχρι που ήρθε ο κορονοϊός, ή οι δηλώσεις του θετικές μάλλον για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, όλα αυτά είναι επικίνδυνα για έναν. Μα είχε συναντηθεί εξάλλου, αν το θυμάσαι, στο Βιετνάμ, είχε συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Σπάνια περίπτωση Αμερικανού ηγέτη προέδρου να συναντάται με τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, έτσι. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι δεν τον ενδιαφέρει η γεωπολιτική προσέγγιση του κόσμου ή δεν καταλαβαίνει αυτή την προσέγγιση του κόσμου. Επομένως, όλα αυτά είναι πολύ πρωτόγνωρα για έναν ηγέτη για τις ΗΠΑ και θα έλεγα σε αρκετά μεγάλο βαθμό και επικίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τις ΗΠΑ θα τα δούμε, φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε στο μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές. Είπατε πριν ότι συζητούν δύο Ευρωπαίοι πολίτες. Πώς βλέπετε την Ευρώπη τώρα όπως είναι, γιατί σας το ρωτάω. Η Ευρώπη έχει μια τεράστια κατάκτηση που δεν την έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Είναι η συνθήκη Σέγγεν. Είναι η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Μπορώ εγώ να πάω στο Δουβλίνο. Όχι να πάω στις Βρυξέλλες χωρίς διαβατήρια, το ίδιο να έρθει και στην Ελλάδα. Αυτή η συνθήκη πλέον και με βάση τις δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού κινδυνεύει. Κινδυνεύει όχι από τους έξω, από τους μέσα. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που θέλουν επί της ουσίας όχι να την καταργήσουν, αλλά κατά κάποιο τρόπο να την ψαλιδίσουν. Εύστοχα το επισημαίνετε. Πράγματι, η Σέγγεν είναι μια σπουδαία κατάκτηση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, αλλά η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία είναι ένα σπουδαίο σχέδιο ειρήνης, συνεργασίας, αλληλεγγύης, που σημάδεψε τις ζωές μας, θα σημαδέψει και τις επόμενες γενιές. Επομένως, η ιδέα της Ευρώπης σήμερα ξαναγίνεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας και πρέπει το να επιθυμούμε την Ευρώπη, πρέπει να το δείχνουμε καθημερινά και πρέπει να αγωνιζόμαστε περισσότερο για αυτήν. Με τέτοιες επιλογές, όπως αυτή που ανακοίνωσε πρόσφατα η γερμανική κυβέρνηση, προφανώς έχουμε ένα πισωγύρισμα και μια ακύρωση κάποιων κατακτήσεων για τις οποίες είμαστε πολύ περήφανοι, όπως το είπατε. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό προέκυψε μέσα από ένα σοκ εκλογικό στην Θουρυγία και στην Σαξονία και η κυβέρνηση Σόλτς, όπως είπα και πριν, θα ξαναδοκιμαστεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο Βραντεμβούργο. Είναι κινήσεις λίγο απόγνωσης, φοβικές. Πρέπει να δούμε με προσοχή την κρίση την οποία περνάει η Γερμανία, η οποία είχε μάθει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια να ζει σε μια άλλη κλίμακα γεωπολιτικής και γεωοικονομίας, θα έλεγα γεωοικονομίας και απουσίας από την γεωπολιτική. Ήρθε αυτός ο πόλεμος, προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία να ανατρέψει τα δεδομένα και η Γερμανία να είναι ο μεγάλος χαμένος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε επίπεδο γεωοικονομίας όσο και γεωπολιτικής. Ήταν ένα σοκ. Βιώνει και αυτή μια βίαιη, θα έλεγα, γεωπολιτική ενηλικίωση. Δεν μπορεί εύκολα να την ενσωματώσει. Ταυτόχρονα είναι και αυτή στο μάτι του κυκλώνα αυτής της πόλωσης, του λαϊκισμού, της πολιτικής βίας και μέσα σε ένα πλαίσιο δύο καταστροφικών πολέμων, ένα στην Ευρώπη, στην Ουκρανία και ένας δεύτερος στη μεσανατολική γειτονιά μας. Όλα αυτά δείχνουν το δύσκολο κλίμα το οποίο βιώνει η Γερμανία και το οποίο πρέπει να ανταπεξέλθει, γιατί είναι, αν όχι ο πιο βασικός, ένας από τους βασικούς πυλώνες μαζί με τη Γαλλία. Ο γαλλογερμανικός άξονας είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δημιουργεί και να λειτουργεί ως ατμομηχανή, που έλεγε ο Ζακ Ντελόρ. Δυστυχώς και οι δύο αυτές χώρες περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Επομένως, έχουν ένα στοίχημα μπροστά τους πολιτικό να κατακτήσουν. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχνάει ότι με αυτό το έλλειμμα πολιτικής ταυτότητας που δείχνει, γιατί αυτό που είπατε και πριν, η σχεδόν ακύρωση της Σέγγεν είναι ένα κομμάτι του ελλείμματος που έχουμε στην κοινή πολιτική ταυτότητα. Επομένως, η απουσία μιας κοινής πολιτικής ταυτότητας καθιστά ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις, είτε είναι αμυντικές, είτε είναι μεταναστευτικές, είτε είναι περιβαλλοντολογικές προκλήσεις. Καμία χώρα μόνη της δεν έχει τύχει να τα καταφέρει
αποτελεσματικά. Πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε ή τουλάχιστον οι περισσότεροι πρέπει να προχωρήσουμε με ένα κοινό βηματισμό και με ένα κοινό σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Σαφέστατος ο κύριος Νταλής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό που